Coach, τα συμπεράσματά σας από το... Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι, θέλαμε πιο πολύ να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Γκολάσα και τα παιδιά αυτά που δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους. Ξέρω ότι ήμασταν κουρασμένοι γιατί κάναμε δύο μέρες τώρα διπλές προπονήσεις. Τα συμπεράσματα είναι καλά, είμαστε εδώ, δουλεύουμε σωστά, πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά. Ο Παπαδόπουλος υπολογίζεται άμεσα στα επίσημα παιχνίδια. Θα δούμε, Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είναι έτοιμος. Αλλά είναι έμπειρος και πιστεύω ότι μπορεί να έρθει όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Τους δανεικούς παίχτες πώς τους είδατε σήμερα? Έπαιξε και ο Στέφανος Πολύζος, πήγε καλά, και ο Δημήτρης Πόποβιτς. Αυτό περιμένω, να πάνε καλά. Εμείς παρακαλάμε να πηγαίνουν καλά τα παιδιά και να είναι οι καλύτεροι παίχτες εδώ. Για ένα σχόλιο για τους πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 20 που κάνανε τις πρώτες τους εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, τους είχατε και στις προπονήσεις τις προηγούμενες μέρες. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο με την υποδομή. Το κάναμε πράξη όλη την προετοιμασία. Θα το κάνουμε όποτε μας δίνεται τη δυνατότητα και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όσο θα είμαι εγώ στον ΠΑΟΚ. Κότσο, ο Ιτάνης είναι εδώ πλέον. Είναι με το μυαλό του και την ψυχή του στην ομάδα. Για το καλοκαίρι κάποια στιγμή έψαχνε. Εντάξει, έχει πολλά προβλήματα το παιδί. Έχει ένα πρόβλημα σημαντικό, αρρώστιες με το γιο του. Δόξα τω Θεώ το παιδί είναι καλά. Ήταν και αυτό ένα γεγονός το οποίο τον κρατούσε μακριά από την ομάδα αρκετές μέρες. Είναι εδώ